με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά λόγω της πανδημίας και των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται, τα Δωδωνέα εκπαιδευτήρια πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης την καθιερωμένη ετήσια τελετή αποφύτισης για τους μαθητές που ολοκλήρωσαν τη σχολική του ζωή. Σε λίγες ημέρες θα έχουν στα χέρια τους και τις βαθμολογίες των γραπτών στις πανελλαδικές και θα ανοίξει για αυτούς ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το βράδυ της Τρίτης στο ξενοδοχείο Ήπειρους Παλάς, τα Δωδωνέα αποχαιρέτησαν τους απόφοιτους της φετινής χρονιάς, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για 21η συνεχή χρονιά. Τόσο ο αντιπρόεδρος των Δωδωνέων Εκπαιδευτηρίων Χρήστος Καψάλης, όσο και ο διευθυντής του Λυκείου Κώστας Μπολονέζος στάθηκαν στη φετινή δύσκολη σχολική χρονιά, με τα Δωδωνέα ωστόσο να είναι έτοιμα από την πρώτη ημέρα αναστολής λειτουργίας των διαζώσεις μαθημάτων για να πραγματοποιήσουν την τηλεδιδασκαλία με αποτέλεσμα να μην χαθεί τελικά ούτε μία ώρα από το ορολόγιο πρόγραμμα. Είμαστε στην πάρα πολύ χαρούμενη θέση να αποχαιρετήσουμε και να τιμήσουμε ακόμη μια φουρνιά αποφύτων. Νομίζω ότι είναι η 21η σειρά αποφύτων από το 1999 που υφίστανται τα Δωδωνέα εκπαιδευτήρια. Είμαστε εδώ προκειμένου να τιμήσουμε τους γονείς τους που μας εμπιστεύτηκαν, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που συνεργάστηκαν μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια. Όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται νομίζω και από τη δυσκολία των πανελλαδικών και της φετινής χρονιάς ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία δεν είναι υπόθεση της τελευταίας στιγμής, θέλει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, πάντως στις πανελλαδικές έχει ήδη προκληθεί συζήτηση αλλά και ανησυχία για τη βαθμολόγηση σε κάποια μαθήματα, όπως είναι η έκθεση, με τον κύριο Καψάλη να διατυπώνει και μια σχετική αιχμή. Μπορεί να υπερηφανευόμαστε όλοι για το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων και να ισχύει αυτό. Η αδικία όμως είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στην πορεία και είναι κάτι το οποίο προφανώς θα σηκώσει αρκετή συζήτηση στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, για ακόμη μία φορά, να ευχηθούμε στους αποφύτους μας, στα παιδιά μας, στα μέλη της οικογένειάς μας ουσιαστικά, τα οποία αποχαιρετούν σήμερα την σχολική ζωή και ξεκινούν στον πιο δύσκολο στίβο που είναι ο στίβος της κοινωνικής ζωής. Ευχόμαστε και ελπίζουμε με όλα εκείνα τα εχέγγυα που προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που μας εμπιστεύτηκαν να τους εμφυσίσουμε. Και αριστείο για τα Δωδωνέα εκπαιδευτήρια δεν είναι προφανώς μόνο οι καλές επιδόσεις για τις οποίες όλοι γνωρίζουν πλέον ότι διακρινόμαστε. Επιτυχία και αριστείο είναι ειδικά ο συνδυασμός των επιδόσεων και τον χαρακτήρα και του χαρακτήρα τους. Στο σημείο αυτό προφανώς έχουν συμβάλει καθοριστικά ο άλλος πυλώνας της κοινωνικότητας των παιδιών που είναι οι γονείς, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε και τιμούμε. Τέλος, να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μας τα παιδιά, αλλά και στα παιδιά όλης της πόλης, το καλύτερο στα αποτελέσματα που έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Συγχαρητήρια για τον αγώνα τους και ό,τι καλύτερο. Εύχομαι τα σκαλοπάτια της ζωής να είναι για αυτούς ευκολοδιάβατα. Δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη σχολική χρονιά για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, για τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που έζησε η κοινωνία μας και για τις δύσκολες περιστάσεις που ζήσαν και βιώσαν όλα τα σχολεία στη χώρα μας. Το σχολείο μας άρθηκε το σχολείο μας ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και δεν άφησε τους μαθητές του ούτε μία μέρα χωρίς την μαθησιακή διαδικασία να είναι ενεργή. Κάθε μέρα οι μαθητές του σχολείου μας ήταν ενεργοί στη μαθησιακή διαδικασία με αποτέλεσμα όταν ήρθε η ώρα των εξετάσεων να είναι απολύτως έτοιμοι για αυτές. Αλλά όχι μόνο για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, αλλά τους μαθητές του Γυμνασίου και τους μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου, όλοι οι μαθητές μας ήταν πάντα ενεργοί και πάντα δεν χάσαν ούτε μία ώρα από το μάθημα και από τη γνώση που πρέπει να λάβουν. Εύχομαι σε όλους τους μαθητές της πόλης μας να είναι τα αποτελέσματα όπως τα προσδοκούν και ακόμη περισσότερο παραπάνω από τις προσδοκίες τους και για τους δικούς μας μαθητές τα καλύτερα δυνατά και να έχουν ευτυχισμένη φοιτητική ζωή από εδώ και πέρα. Πρέπει να είστε δημιουργικοί, να είστε ζωντανοί και να μην διστάσετε να λέτε παντού την αλήθεια, τόσο στους άλλους, αλλά πρώτιστα στον εαυτό σας. Μόνο με την ακριβή αξιολόγηση του εαυτού σας θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα όρια σας
και να προχωρήσετε στη ζωή σας με επιτυχίες.